Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση της τουρίστριας από την Τσεχία που τραυματίστηκε στο ναυάγιο μετά από πτώση βράχων. Απαγορεύεται η προσέγγιση οχημάτων και σκαφών στη διάσημη παραλία. Ποια μέτρα προτείνει η επιστημονική κοινότητα για την επόμενη μέρα? Η επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η ΔΕΘ. Απόψη η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας. Εκφράζουν την αντίθεσή τους με την μεταφορά της έδρας του ΟΣΕ από την Πάτρα στην Κόρινθο. Φεστιβάλ κατά της βίας και των ανισοτήτων από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα στο Ιόνιαν.